Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε την πρώτη αντίδραση επιχειρηματιών και συγκεκριμένα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, του κυρίου Θωμά Χαριτάκη. Κύριε Χαριτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Μαγή Νικόλα. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση. Γεγονός είναι ότι όλα τα μέτρα που παίρνονται κατά καιρούς βοηθούν έτσι ώστε να παραμείνει ανοιχτή η επιχειρηματικότητα γενικότερα, έτσι. Το θέμα είναι ότι ήδη αρκετές επιχειρήσεις έχουν μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι και σύμφωνα με μελέτες που γίνονται, αρκετές επιχειρήσεις θα κλείσουν την επόμενη μέρα, τα λουκέτα θα είναι αναπόφευκτα. Και τα μέτρα βέβαια αναστολής δραστηριότητας σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά στις περιοχές με το βαθύ κόκκινο, συνεχίζονται. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται βέβαια, για τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Έτσι ακριβώς. Στις περιοχές που είναι βαθύ κόκκινο τα μέτρα εξακολουθούν να υπάρχουν και οι επιχειρήσεις εκεί ζορίζονται ακόμα περισσότερο. Γεγονός πάντως είναι ότι έχουν χαθεί πάρα πολύ μεγάλη τζίρη κατά το 2020 αλλά και το πρώτο τρίμηνο του 2021 που διανύουμε, με αποτέλεσμα να υπάρχει τρομερό πρόβλημα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Και νομίζω ότι τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως είπα, στην Αθήνα στη σωστή κατεύθυνση και θα υπάρξει κάποια ανακούφιση προς το παρόν. Και λέω προς το παρόν, διότι τα δύσκολα είναι μπροστά και εννοώ ότι όταν αρχίσουν οι επιχειρήσεις να μπαίνουν στους ρυθμούς αποπληρωμής όλων των υποχρεώσεων μάλιστα που έχουν σώρευτεί, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πολλοί συνάδελφοί σας τονίζουν και υποστηρίζουν και καλούν την κυβέρνηση: προχωρήστε σε αυτές τις φοροελαφρύνσεις, σε αυτά τα μέτρα. Ανοίξε τη βεντάλια των μέτρων με ανοιχτές όμως επιχειρήσεις. Ακριβώς. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ανοίξουν πλέον οι επιχειρήσεις. Ίσως βοηθάνε και οι συνθήκες, ενώ μπαίνουμε πλέον στην άνοιξη. Είμαστε στην άνοιξη, ακολουθεί το καλοκαίρι και φαίνεται ότι, να σας πω, οι επιστρεπτές στην αρχή ήταν πραγματικά ζωντάνεψαν τις επιχειρήσεις, διότι τα ποσά που δόθηκαν ήταν σημαντικά. Όσο περνάνε όμως οι μήνες, βλέπουμε ότι στις τελευταίες επιστρεπτές δόθηκαν χαμηλά ποσά. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στις δύο τελευταίες επιστρεπτές προκαταβολές πήραν την προηγούμενη 1.000 ευρώ και τώρα 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσά δεν μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να σταθούν, διότι τέτοια ποσά παίρνουν και οι εργαζόμενοι μας. Καλώς τα παίρνουν, δεν θα μπορούν να αντιπαράθεσουν τους εργαζόμενους προφανώς. Όμως εμείς καλούμαστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας, να τις κρατήσουμε ανοιχτές και να ζήσουμε και τις οικογένειές μας. Με τέτοια ποσά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να κρατηθεί η επιχειρηματικότητα. Ποιοι κλάδοι, πρόεδρε, έχουν επηρεαστεί στο Λασίθι περισσότερο? Αν εξαιρέσουμε την εστίαση που είναι κλειστή εστίαση, δεν μπορούμε να μιλάμε για κλίμα. Και το λιανεμπόριο έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτοί είναι κυρίως οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν το σημαντικότερο πρόβλημα. Και πρέπει να δούμε και με τις τράπεζες τι γίνεται, διότι ξαναλέω για μια φορά ότι είναι παρατηρητές όλο αυτό το διάστημα και πρέπει να βάλουν πλάτη. Οι τράπεζες οι οποίες ανακεφαλαιοποιήθηκαν κάποια στιγμή, έτσι στάθηκαν όρθιες και προφανώς με τις θυσίες του κόσμου, τώρα πρέπει να βάλουν και αυτές πλάτη στην επιχειρηματικότητα για να κρατηθεί και αυτή ζωντανή. Υπάρχει. Ξεχνάμε ότι όταν κλείσουν οι επιχειρήσεις θα εκτοξευτεί η ανεργία και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στο κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει. Ακριβώς. Προφανώς δεν μπορεί να εισπράξει το κράτος. Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση στις τάξεις των επιμελητηρίων της Κρήτης. Χθες βγήκε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. Αλιφιεράκης, και ζήτησε μια επέκταση της προθεσμίας που αφορά την ένταξη επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Κοιτάξτε, πρέπει να πάρθουν πάρα πολλά μέτρα. Γεγονός είναι αυτό. Αύριο έχουμε και την Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, όπου θα συζητηθούν εκτενώς τα θέματα που έχουν προκύψει και προφανώς θα ζητήσουμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση και στήριξη ακόμα μεγαλύτερη. Γεγονός είναι ότι όλες οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί πρέπει να αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου. Αυτό που ζητάμε δεν είναι να μας τα χαρίσουν, αλλά τουλάχιστον να δοθεί χρόνος ικανός, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Μάλιστα. Κύριε Χαριτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας.